Γεια σας, παιδιά μου αγαπημένα. Γεια σας. Συνεχίζουμε με μαγικά παραμύθια. Ο Δήμος Ξάνθης, το επαναλαμβάνω, μας ζήτησε να είμαστε κάθε μέρα μαζί σας για να λέμε ένα παραμύθι και εμείς, η Χριστίνα Κουλουμπή. Γεια, παιδιά. Και ο Στέφανος Βαδελάς. Γεια σας, παιδιά. Φτιάξαμε τα παραμύθια του γκαράζ. Εδώ είναι ένα γκαράζ, προσπαθούμε να κρατήσουμε τις αποστάσεις μας, είναι ορθά ανοιχτή η πόρτα και έτσι μπορούμε ωραιότατα να σας πούμε τα παραμύθια αυτά. Λοιπόν, ξεκινάμε, παιδιά μου. Ήρθε η ώρα, ήρθε η στιγμή, πάρτε τη θέση σας και σιωπή. Σβήνουν τα φώτα δίχως μιλιά, καθίστε όλοι, παιδιά. Το παραμύθι σε λίγο αρχινά, άνοιξτε μάτια κι αυτιά. Μάγοι, νεράιδες κι αστέρια χρυσά, θα σας κρατούν συντροφιά. Το παραμύθι σε λίγο αρχινά, άνοιξτε μάτια κι αυτά. Μάγοι, νεράιδες κι αστέρια χρυσά, θα σας κρατούν συντροφιά. Ο μεγαλύτερος θησαυρός. Ο μεγαλύτερος θησαυρός, λοιπόν, για να δούμε ποιος είναι αυτός. Μια φορά και έναν καιρό, τα πολύ παλιά χρόνια, τότε που υπήρχαν ακόμα άρχοντες και βασιλιάδες, μάγισσες, δράκοι, μυθικοί θησαυροί, ζούσε μόνη της σε ένα μικρό και απόμερο, αλλά ολοκάθαρο σπιτάκι, μια κοπέλα όμορφη, όλο καλοσύνη και γλυκιά σαν τη ζάχαρη, που τη λέγανε Χρυσαυγή. Η Χρυσαυγή ζούσε με τη δουλειά της. Έπλεκε δαντέλες και έραβε φουστάνια για τις αρχόντισες κυράδες και για τα πλούσια κοριτσόπουλα. Δούλευε και τραγουδούσε πολλές φορές. Πέτα βελώνει γρήγορα. Πέτα βελώνει γρήγορα. Μη σταματάς λεπτό. Μη σταματάς λεπτό. Και ράψε με χρυσή κλωστή το φόρεμα αυτό. Το φόρεμα αυτό. Για να τελειώσει η δουλειά. Για να τελειώσει η δουλειά. Πριν έρθει το δειλινό. Πριν έρθει το δειλινό. Και να μπορέσω στη νυχτιά γλυκά να ονειρευτώ. Και να μπορέσω στη νυχτιά γλυκά να ονειρευτώ. Η κυρία Μυρωμένη ήταν μια πελάτησα. Γεια σου, κούκλα μου! Περάστε, καλωσορίσατε. Τι έγινε, το έχεις εκείνο το φορεματάκι μου. Ναι, είναι έτοιμο, πανέτοιμο. Για πρόβα όμως, κυρία Μυρωμένη. Για πρόβα, μα βέβαια, για πρόβα. Αχ, έχω μια αγωνία. Ξέρεις, θέλω να κάνω εντύπωση στο παλάτι. Όπως πέρσι που μου έφτιαξε την οργάντζα με τις μαργαρίτες και μου πέσανε όλοι ξεροί μετά από το θαυμασμό τους. Θα κάνετε και φέτος εντύπωση, δεν υπάρχει καμιά εφημολία. Δεν είναι σίγουρο, γιατί η Φιλωμένη, η γυναίκα του δικαστή, ξέρεις, θα φορέσει ένα υπέροχο φόρεμα που της έφεραν από την Ανατολή και μου είπαν ότι της πάει πολύ. Μου έρχεται να βάλω το κλάματα. Άντε καλέ που θα κλάψετε για έναν τέτοιον λόγο. Να χάσετε τη φρεσκάδα σας. Και ύστερα, πώς μπορεί να είναι αυτό το φόρεμα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μήπως το είδα. Τότε πώς ξέρετε ότι είναι υπέροχο. Μα δεν το ξέρω. Μου το είπε η γυναίκα του αρχιτελετάρχη του παλατιού. Και από εκείνη την ώρα δεν μπορούσα να σιχάσω. Έχασα τον ύπνο μου. Γι' αυτό, Χρυσαυγή μου, έχω μια αγωνία. Δεν πηγαίνετε πίσω από το παραβάν να φορέσετε το φόρεμα για να κάνουμε την πρόβα σας. Ναι, να πάω. Αχ, έχασα τον ύπνο μου. Και η Χρυσαυγή προσπαθούσε πάντα με το χαμόγελο στα χείλη να αντιμετωπίσει όλες τις πλούσιες κυρίες. Δεν θύμωνε ποτέ. Πάντα έβρισκε μια καλή κουβέντα να πει, έκανε υπομονετικά τη δουλειά της και ήταν πάντα πολύ ευγενική. Τόσο με τις μεγάλες,
όσο και με τις μικρές της πελάτησης, γιατί είχε και μικρά κοριτσάκια πελάτησης, τους έκανε τα φουστανάκια τους, έτσι. Λοιπόν, πολλές φορές οι μικρές της πελάτησης που τη θαύμαζαν, τη ρωτούσαν διάφορα πράγματα. Μια μέρα της λέει μια μικρούλα, «Πού είναι η μαμά σου?» «Δεν έχω μαμά». «Δεν έχεις, γιατί δεν έχεις?» «Αρρώστησε και...» «Και τώρα?» «Τώρα είναι κάπου ψηλά και με βλέπει. Είναι σίγουρο πως με ευλογεί από μακριά και αυτό μου δίνει κουράγιο». Όχι πολύ μακριά από το σπίτι της Χρυσαυγής ήταν το παλάτι του βασιλιά Καλού. Ο βασιλιάς Καλός δεν είχε τυχαία αυτό το όνομα, ήταν πραγματικά πολύ καλός, ήταν σοφός, δίκαιος και πολύ αγαπητός στο λαό του. Είχε και μια πολύ καλή σύντροφο, την Βασίλισσα Καλή. Ήταν τόσο καλός που διαβάζοντας τους νόμους του κράτους έλεγε «Όλοι οι νόμοι είναι μόνο καλοί για τους αφέντες και τίποτα για το λαό». Αφού δεν εφαρμόζεις αυτούς τους νόμους, τι σε πειράζει? Και ύστερα στο χέρι σου είναι να τους αλλάξεις, έλεγε η Βασίλισσα. Σωστά. Γιατί όταν θα φύγω εγώ, τι θα γίνει? Δεν θα ζω αιώνια, δεν θα ζω σε όλη μου τη ζωή. Ας μην το ξεχνάμε, πρέπει να τους αλλάξω. Έχεις δίκιο, όλοι οι νόμοι πρέπει να αλλάξουν και να γίνουν καινούργιοι νόμοι. Έτσι ώστε μετά από σένα να είναι υποχρεωμένοι και οι διαδοχοί σου να φέρονται δημοκρατικά. Ξέχασα λοιπόν να σας πω, παιδιά μου, ότι ο βασιλιάς Καλός και η Βασίλισσα είχαν τρεις γιους, τον Βίκτορα, τον Μινά και τον Βικέντιο. Τα τρία αδέλφια ήταν εξακουστά για την εργατικότητά τους, την εξυπνάδα τους, αλλά προπάντων γιατί ήταν πάρα πολύ αγαπημένα. Ακόμα και αν παίζανε ένα σκάκι, μια παρτίδα, οτιδήποτε, δεν θέλανε ποτέ να χαλάσουν την καρδιά τους. Δεν τους ένοιαζε κανείς αν έχανε ή όχι. Ήταν όλοι αγαπημένοι, πολύ αγαπημένοι. Μια μέρα πήγαν για σκοποβολή μέσα στο δάσος, βάλανε το στόχο σε μια γωνιά, αλλά εκείνη την ώρα, έτσι όπως καθόντουσαν, σκέφτηκαν, όχι, εκείνη την ώρα ακούστηκε ένα τραγούδι. Ήταν η Χρυσαυγή που πήγαινε ένα φουστάνι να το παραδώσει και διέσχιζε το δάσος. Άκουσαν λοιπόν τη φωνή της να τραγουδάει. Μέσα στον ύφνο μου θα έρθει σαν αστρολάμπερο ο νιός που προσμένα καιρό και θα με πάρει από εδώ πριν έρθει το δειλινό. Τα τρία αγόρια άκουσαν αυτή την ωραία γλυκιά φωνή και λέει ο ένας, ακούσατε ότι άκουσα? Εσείς ακούτε ότι ακούω? Λες να είναι καμιά νεράιδα, λέει ο άλλος. Νεράιδα, λες? Α, εγώ δεν πιστεύω στις νεράιδες, είπε τότε ο Μινάς. Εγώ πιστεύω. Εγώ τώρα θα πιστέψω, είπε ο Βίκτορας, γιατί εκείνη τη στιγμή την είδε, τη Χρυσαυγή. Πω πω, τι υπέροχη κοπέλα, είπε ο ένας, τι γλυκιά που είναι. Κράτα με, ζαλίζομαι που τη βλέπω, λέει ο άλλος. Πάμε να τη δούμε από κοντά. Μπαίνει λοιπόν ξαφνικά ο Βίκτορας στο τόξο του και στοχεύει και ρίχνει το βέλος του ακριβώς στα πόδια της Χρυσαυγής. Εκείνη τρόμαξε. Φοβηθήκατε, τη ρώτησαν όλοι και οι τρεις μαζί. Πώς τρόμαξα? Τι έγινε? Δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα. Απλώς το κάναμε για να σας πιάσουμε την κουβέντα, είπαν τα τρία αδέλφια. Και από εκείνη την ημέρα η Χρυσαυγή, για να μην σας τα πω λίγο, έγινε η αγαπημένη φίλη των τριών παλικαριών. Δεν περνούσε μέρα που να μην πηγαίνουν να τη δουν στο σπίτι της. Έγιναν οι αχώριστοι φίλοι της, τη διασκέδαζαν, τη βοηθούσαν, την προστάτευαν. Αλλά βέβαια κάποια στιγμή η φιλία αυτή έγινε αγάπη. Και τα τρία αδέλφια συνειδητοποίησαν ότι και τα τρία αγαπούσαν πολύ τη Χρυσαυγή και θέλαν να την παντρευτούν. Δεν ξέραν τι να κάνουμε. Οπότε άρχισε να υπάρχει μια πολύ δύσκολη ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι. Η μάνα, η Βασίλισσα, το κατάλαβε λοιπόν μια μέρα και είπε... Τι γίνεται εδώ? Κάτι συμβαίνει ή κάνω λάθος? Όχι, είπε ο Βικέντιος, τίποτα, να κάτι... Τι κάτι, ωραίες απαντήσεις, κάτι προσπαθείτε να μου πείτε, αλλά κάτι θέλετε να αποφύγετε. Η διέστησή μου όμως μου λέει πως συμβαίνει κάτι σοβαρό. Ναι, το παραδέχτηκαν όλοι. Η αλήθεια είναι ότι... Δεν θέλετε να μου πείτε, ναι, και το σέβομαι. Όμως θα σε συμβούλευα να μην αφήνετε άλυτα τα προβλήματά σας. Ωραία, μητέρα, είπαν και οι τρεις μαζί.
Αχ, καταλαβαίνω πως δυσκολεύεσαι να μιλήσετε σε μένα. Το θέμα που μας σας απασχολεί είναι τέτοιο που θα σας συμβούλευα να μιλήσετε στον πατέρα σας. Ε? Ναι, αυτό ήταν πολύ καλό. Τα τρία αδέλφια άκουσαν τη μητέρα τους και βρήκαν πολύ σωστή τη συμβουλή. Δεν ήταν και τόσο εύκολο εδώ που τα λέμε. Ήταν πολύ αγαπημένο όμως, το τονίζουμε αυτό. Για να δούμε λοιπόν τι έκαναν. Ας πάμε το ίδιο βράδυ στην τραπεζαρία του παλατιού. Είναι η βασίλισσα καθισμένη, ο βασιλιάς καθισμένος, είναι και τα τρία αγόρια. Η βασίλισσα και ο βασιλιάς τρώνε, τα παιδιά δεν βάζουν μπουκιά μέσα τους. Οπότε κάποια στιγμή η βασίλισσα λέει... Τι συμβαίνει παιδιά? Όχι... Εμένα θα μου επιτρέψετε, λέει, πρέπει να πάω στην κρεβατοκάμαρά μου. Κάτι ξέχασα, το είπε επίτηδες όπως καταλαβαίνετε. Και φεύγει διακριτικά από την τραπεζαρία για να αφήσει τον άντρα της και τα παιδιά της να συζητήσουν. Για ώρα πολύ ο βασιλιάς καλός άκουγε τα παλικάρια να μιλάνε για τη Χρυσαυγή και για την αγάπη που της είχαν. Κατάλαβε και στο τέλος τους λέει, παιδιά μου αγαπημένα, ξέρετε πόσο σας αγαπώ και πως δεν ξεχωρίζω κανέναν από τους τρεις σας. Το πρόβλημά σας σίγουρα είναι σοβαρό, αλλά όχι και άλυτο, ε! Για κάθε πρόβλημα υπάρχει και μία λύση. Σίγουρα η Χρυσαυγή αξίζει την αγάπη σας, αλλά σίγουρα δεν μπορείτε να την παντρευτείτε και οι τρεις. Ένας λοιπόν θα πρέπει να την παντρευτεί, θα μου πει ο καθένας, μα εγώ την αγαπώ περισσότερο. Το δέχομαι. Δεν θα το κρίνω αυτό. Θα το κρίνω όμως όχι με λόγια, αλλά με έργα. Θα το κρίνω από την προσφορά που θα κάνει ο καθένας σας στη Χρυσαυγή. Δηλαδή? Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Τι θες να πεις, ρώτησε και ο Βικέντιος. Θα σας εξηγήσω αμέσως. Όποιος από τους τρεις σας προσφέρει στη Χρυσαυγή τον μεγαλύτερο θησαυρό, εκείνον που θα την κάνει ευτυχισμένη, αυτός και θα την παντρευτεί. Διότι είναι σίγουρο ότι εκείνον θα διαλέξει και η ίδια. Έτσι δεν είναι? Σκεφτείτε λοιπόν καλά τι θησαυρό θα δώσετε στην αγαπημένη σας Χρυσαυγή και βάλτε την να διαλέξει. Να είστε σίγουροι πως θα διαλέξει αυτόν που θα της προσφέρει τον μεγαλύτερο για αυτήν θησαυρό. Σας δίνω 10 μέρες καιρό, είπε ο πατέρας. Το ίδιο βράδυ τα τρία αδέλφια δεν μπορούσαν να κοιμηθούν. Σκεφτόντουσαν το θησαυρό που θα έβρισκαν για να προσφέρουν στη Χρυσαυγή και να κερδίσουν την καρδιά της. Κάποια στιγμή λοιπόν, ο καθένας σκέφτηκε τι πρόκειται να κάνει. Την άλλη μέρα, πρωί-πρωί, ο Μινάς βρέθηκε στον μεγαλύτερο μάγο της περιοχής. Τον μάγο Φουζ. Έτσι λεγόταν. Ο μάγος ήταν εκεί καθισμένος, είχε και την γυάλα του εκεί πέρα. Έτσι έγινε λοιπόν και πριν καλά καλά ξημερώσει, ο Μινάς βρισκόταν κιόλας στο σπίτι του μάγου Φουζ, του καλύτερου μάγου της χώρας. Είπε τι χρειάζεται και τότε ο μάγος είπε βαστώντας τη γυάλα του. Θέλεις λοιπόν το μεγαλύτερο θησαυρό που υπάρχει στη γη. Το βρήκα. Το βρήκατε, περίεργο, ναι. Από τώρα και στο εξής, δεν θα ξαναμιλήσεις, πρέπει να συγκεντρωθώ, ε. Μάλιστα. Το μαγικό πουλί με τα πολύχρωμα φτερά που βρίσκεται στο Φραγανιστάν, ε. Μπα, δεν κάνει, είναι και μακριά. Άσε καλύτερα. Για να δω. Το φίδι του φρουτοζάν, όπου όποιον δαγκώσει τον κάνει να μιλάει όλες τις γλώσσες του κόσμου, ε. Μπα, δεν βαριέσαι, δεν νομίζω να ταιριάζει την περίπτωση. Μάλιστα. Τι βλέπω? Τι βλέπω? Τι βλέπετε, τι αυτό βλέπετε? Είναι. Αυτό είναι. Στην κορυφή του βουνού Σούντρα, 40 ώρες από εδώ, βρίσκεται το δέντρο του πλούτου που κάνει κάτι θαυμάσια μήλα. Μήλα είπατε. Ναι. Μηλιά δηλαδή, ε. Ναι. Πολύ συνηθισμένο, δεν σας φαίνεται? Σιωπή παρακαλώ, θα με ξυπνήσετε και δεν θα μπορώ να κάνω τη δουλειά μου. Λοιπόν, τι έλεγα. Τι έλεγα, για τα μήλα. Μάλιστα. Λοιπόν, στην κορυφή αυτού του δέντρου υπάρχει ένα μήλο. Να το, εδώ, το βλέπεις. Μάλιστα. Α, πού εδώ. Σιωπή, δεν μιλάς είπαμε, δεν μιλάς. Το μήλο είναι διαφορετικό από τα άλλα. Είναι χρυσό.
Όποιος το αποκτήσει θα μπορεί να πει ότι έχει εξασφαλίσει την ευτυχία για όλη του τη ζωή. Γιατί έχει την ιδιότητα να σου δίνει όσα χρήματα του ζητήσεις, ε! Θαυμάσια! Ναι, αν δεν είναι θαυμάσια, διότι κάτω από το δέντρο, βλέπεις εκεί, Πού, υπάρχει η κακή μάγισσα στριμμένη, μπορεί να σε κάνει μια μπουκιά. Θα πρέπει λοιπόν να κινδυνεύσεις πολύ. Δεν με νοιάζει, θα το τολμήσω, ας κινδυνεύσω. Σιωπή, σιωπή! Θα πάρεις λοιπόν ένα πολύ γρήγορο άλογο και θα τρέξεις. Έτρεξε κιόλας, είπε ο Μινάς και έγινε καπνός να πάει να βρει το χρυσό μήλο. Ας πούμε πώς θα τρέχει με την κιθάρα ή όπως ζω. Πολύ ωραία. Την ίδια ώρα που ο Μινάς συζητούσε με τον μάγο, ο Βικέντιος, το άλλο βασιλόπουλο, βρίσκεται έξω από την πόρτα της Αστροσοφής. Αυτή καθισμένη ανάμεσα στα στέρια, τα ασημένια και τα χρυσά, κοίταζε και αυτή τη μαγική γυάλα. Κυρία Στροσοφή, είπε ο Βικέντιος. Βλέπω μια χώρα μακρινή με κόσμο πολύ ευτυχισμένο. Όλοι είναι χαρούμενοι γιατί όλοι είναι υγιείς. Πίνουν νερό από μια σπάνια πηγή, τη γαλάζια πηγή. Το νερό της θεραπεύει όλες τις αρρώστιες. Αυτό είναι θαυμάσιο! Άφησε τους ενθουσιασμούς γιατί υπάρχουν και δυσκολίες, ε! Όποιες δυσκολίες και να είναι, εμένα δεν με ενδιαφέρει, είπε ο Βικέντιος. Μην βιάζεσαι. Για να πας σε αυτή τη χώρα, θα πρέπει να ταξιδέψεις 3 μέρες και 3 νύχτες. Όσες να είναι, φτάνει να γυρίσω εγκαίρος. Γιατί 10 μέρες μου έδωσε ο πατέρας μου. Μην μιλάς, παιδί μου, σουτ! Σουτ! Θα περπατάς ξυπόλυτος, χωρίς να φας τίποτα. Θα περάσεις από επικίνδυνα χαντάκια. Θα είναι γεμάτα σκορπιούς. Θα πρέπει να προσέχεις. Δεν με νοιάζουν. Δεν με νοιάζουν αυτά. Συνεχίστε. Θα κρατάς ένα μεγάλο παγούρι. Να, να, πάρε αυτό. Και του έδωσε ένα παγούρι. Μόλις φτάσεις, θα το γεμίσεις με το νερό της γαλάζιας πηγής. Μετά. Μετά. Ας αφήσουμε όμως το Βικέντιο, που έφυγε γρήγορα με το παγούρι και... και ας πάμε στον άλλο πρίγκιπα, τον Βίκτορα. Να. Ο Βίκτορας δεν πήγε σε κανένα μάγο ή αστρολόγο. Έφυγε από το παλάτι και έκανε ένα μεγάλο περίπατο. Περπατούσε για ώρα μέσα στο δάσος, ώσπου χωρίς να το καταλάβει, έφτασε έξω από την πόρτα της Χρυσαυγής. Μόνος σου σήμερα. Γιατί? Να, Χρυσαυγή, να ξέρεις... Περίεργος μου φαίνεσαι. Δεν ήθελα να έρθω εδώ σήμερα, ξέρεις. Τα βήματά μου με φέρανε. Τώρα μου φαίνεσαι ακόμη πιο περίεργος. Θα ήθελες μια μέρα να παντρευτείς? Και βέβαια θα ήθελα. Κάθε κορίτσι το θέλει. Άλλωστε, μου έχει λείψει τόσο μια οικογένεια. Ναι, σίγουρα. Είναι πολύ ωραίο να έχεις μια οικογένεια. Το ίδιο πιστεύω κι εγώ. Όμως, αν... Αν, τι? Είναι μια ολόκληρη ιστορία. Πιστεύω ότι πρέπει να σου την πω, γιατί είναι κάτι που σε αφορά. Και ύστερα πιστεύω πως δεν θα έπρεπε να κάνουμε κάτι τόσο σοβαρό, χωρίς να σε ερωτήσουμε. Και τα διηγήθηκε όλα στη Χρυσαυγή. Εκείνη τα χάσε. Δεν ήξερε τι να κάνει. Δεν ήξερε αν έπρεπε να χαρεί ή να λυπηθεί για τα παλικάρια που κινδύνευαν για χάρη της και για την αγάπη που ένιωθε για αυτήν. Όταν έφυγε ο Βίκτορας, η Χρυσαυγή έμεινε για πολλή ώρα σκεπτική. Και πέρασαν οι μέρες. Ο βασιλιάς Καλός και η βασίλισσα Καλή φρόντισαν εντωμεταξύ να γνωρίσουν τη Χρυσαυγή. Από την πρώτη στιγμή την αγάπησαν και την αγκάλιασαν σαν δικό τους παιδί, μια που είπαμε και οι δυο ήταν ξεχωριστοί, πολύ καλοί άνθρωποι και δίκαιοι. Τώρα λοιπόν, τούτη την ώρα που μιλάμε, βρίσκονται όλοι στη μεγάλη αίθουσα του θρόνου, περιμένοντας να δούνε και αυτοί μαζί με όλους εμάς ποιο από τα 3 αδέλφια θα κερδίσει τη Χρυσαυγή με το θησαυρό που θα της χαρίσει. Η χαρά μου είναι μεγάλη που σας ξαναβλέπω πάλι κοντά μας. Δεν σας κρύβω πως και εγώ και η μητέρα σας όλες αυτές τις μέρες που λείπατε ανησυχούσαμε. Είπε ο βασιλιάς, ε. Ξέραμε όμως πως κυνηγούσατε την ευτυχία σας και ξέραμε πως είχατε κάθε δικαίωμα γι' αυτό. Ας μην καθυστερούμε λοιπόν. Ποιος θα ήθελε να δείξει πρώτος το θησαυρό που έφερε για τη Χρυσαυγή? Εγώ, πατέρα, είπε ο Μινάς. Έφερα και δωρίζω στη Χρυσαυγή αυτό το χρυσό μήλο που αν κάποιος δαγκώσει γίνεται αμέσως
ο πιο πλούσιος άνθρωπος πάνω στη γη. Μάλιστα, για φαντάσου, ένα μήλο να έχει τέτοια δυνατότητα. Είπε η Βασίλισσα. Ποιος θα δείξει δεύτερο στο θησαυρό του? Εγώ, πατέρα, είπε ο Βικέντιος. Έφερε για τη Χρυσαυγή νερό από τη γαλάζια πηγή. Δίνει σε όλους ευτυχία, αφού μια σταγόνα του αρκεί για να χαρίσει την υγεία. Μια σταγόνα νερό και μπορεί να κάνει τόσα πράγματα? Μάλιστα. Βίκτορα, η σειρά σου. Σ' ακούμε, παιδί μου. Εσύ τι έφερες για να κερδίσεις τη Χρυσαυγή? Εγώ, πατέρα, δεν κουράστηκα. Δεν κινδύνεψα σαν τα αγαπημένα μου αδέρφια, γιατί βρήκα εδώ μέσα, δίπλα μου, το πιο ανεκτίμητο και αγαπημένο θησαυρό του κόσμου. Και πηγαίνοντας στη Βασίλισσα Καλή, της δίνει το χέρι, της σηκώνει, πηγαίνει προς τη Χρυσαυγή και της λέει: Χρυσαυγή, σου έφερα τον μεγαλύτερο θησαυρό του κόσμου. Σου έφερα μια μητέρα. Είναι φανερό λοιπόν, παιδιά μου, πως η Χρυσαυγή διάλεξε τον Βίκτορα για άντρα της. Το παλικάρι που της χάρισε μια μητέρα. Ένα θησαυρό που τόσο είχε στερηθεί και ακόμα το παλικάρι που ήξερε να ανακαλύψει το θησαυρό που είχε κοντά του. Αυτό είναι το μυστικό της χαράς, της ζωής, της πραγματικής ευτυχίας. Ήταν λοιπόν ένα παραμύθι αυτό που είδατε ή μια απλή καθημερινή δική μας ιστορία? Και σήμερα, όπως και άλλοτε, όπως και πάντα, μια μητέρα δεν είναι μεγάλος θησαυρός? Ο μεγαλύτερος θησαυρός πάνω στη γη. Μάνα μανούλα, η λέξη ζεστή, εσύ είσαι τα πάντα σ' αυτή τη ζωή. Εσύ είσαι το αστέρι, η γη και ο ουρανός, ο μεγαλύτερος ο θησαυρός. Εσύ είσαι το αστέρι, η γη και ο ουρανός, ο μεγαλύτερος ο θησαυρός. Το παραμύθι τέλειωσε πια, κλείνει η αυλαία σειρά σειρά. Χάνονται οι πρίγκιπες πίσω από αυτήν, φεύγουνε μάγοι σοφοί. Το παραμύθι μας τέλειωσε πια, ας πούμε αντίο παιδιά. Κι όσα κρατήσατε μες στην καρδιά, θύμιση θα είναι γλυκιά. Το παραμύθι μας τέλειωσε πια, ας πούμε αντίο παιδιά. Κι όσα κρατήσατε μες στην καρδιά, θύμιση θα είναι.